Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, όχι, είναι περιφέρεια Κρήτης από την περιφέρεια Χανίων, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Έτοιμοι. Ξεκινάμε. Θα δανειστώ δύο φράσεις από το σημερινό ομιλητή, ο οποίος πραγματικά έδωσε τόσο πολλά σπουδαία νοήματα. Οι δύο φράσεις είναι «Χαίρε, χαίρε και χαριτωμένο Κύριος Μετασού, χαίρε, χαίρε ελευθερία». Είναι δανεισμένοι από την υμνολογία της Εκκλησίας μας και από τον ύμνο του Διονυσίου Σολομού. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι δύο πυλώνες, στους οποίους πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι Έλληνες να τους δούμε και να μπορέσουμε να τους κάνουμε κτήμα δικό μας. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάστηκαν για αυτό το σκοπό είναι για το σκοπό της ελευθερίας μας, είναι εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πρόγονοί μας και είναι οι ρίζες μας, για τις οποίες πρέπει κάποτε να κατανοήσουμε ότι οι ρίζες ενός λαού είναι και εκείνες οι οποίες θα δώσουν και τη συνέχεια στην ιστορία του. Πολλές φορές έχω πει ότι το παρελθόν εμφανίζεται στο παρόν και χτίζει το μέλλον. Δηλαδή, χωρίς το παρελθόν μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο πάρα πολύ χαρακτηριστικά βοηθάει κάθε λαό της γης. Και εμείς, με σεβασμό προς τις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού, ζητούμε και εμείς τη δική μας την ιδιαιτερότητα να την κρατήσουμε και να έχουμε αυτά τα οποία μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Ποια είναι? Πίστη στο Θεό και ελπίδα στο Θεό, ταυτόχρονα όμως και θυσία για την πατρίδα μας. Η σημερινή εορτή είναι λοιπόν μια αφετηρία, αν θέλετε, για πολλούς ή μια συνέχεια για τους περισσότερους, όπου θα ενθυμηθούμε τόσο την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όσο και την Ανάσταση του γένους μας, η οποία έγινε κατά την περίοδο του 1821. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους νέους της τοπικής μας Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι, να τους χαρώ όλους, διότι πραγματικά με τη δική τους την προσπάθεια δίδουν όχι μόνο μια έννοια στην ιστορία και στη παράδοσή μας και στην πίστη μας, αλλά ταυτόχρονα όμως συνδέουν και άλλους λαούς, όπως τους αδελφούς μας Κυπρίους. Όπως ξέρετε, η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη και βεβαίως έχει σχέση με τη συμβολή των Κυπρίων στην Ελληνική Επανάσταση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Χανίων, την Αντιπεριφέρεια Χανίων, η οποία με το δικό της τον τρόπο και τη δική της συμβολή βοηθάει και εμείς, παραχωρώντας αυτή την αίθουσα, για να έχουμε καλύτερη παρουσίαση των παιδιών και καλύτερη παρουσίαση της διακονίας τους και της προσφοράς. Πολλές φορές πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα παιδιά διδάσκουν πάρα πολύ εμάς τους μεγαλύτερους, διότι έχουν τον αφθορμητισμό, την αγαθότητα, τον ενθουσιασμό και ακόμα περισσότερο την καθαρότητα που εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε. Χρόνια πολλά και βεβαίως χάρη στο Θεού και η Παναγία να μας σκεπάζει όλους, ταυτόχρονα δε να έχουμε μνήμη ιστορική για όλη την ιστορία του έθνους μας. Ευχαριστώ. Σε βαλώ λίγο ακόμα για μας.